Ένα. Thank you.
Νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνας.
τη συνεπίτεια, μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρεσιν των θεσμάτων ημών αίτησεν, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Κατεφύλησαν, πρόσχομαι, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, σοφία, προσκύνων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι, τέκνον τίτε, Χριστός ο Λόγος, και περί τούτων βούλο μέσε διακολεθούστε, ή να φροντίζω συν καλόν έργον προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστίν τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δες θητήσεις και γενεαλογίας, και έρης και μάχας, νομίλκας προελίστασο, εις ίγγαρ ανωφελής και μάταιη. Ερετικών άνθρωπων, μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρέτου, ειδός ότι εξέστραφτε, ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μανθανέστος αν δε ημέτερη καλών έργων προείσταστε. Ιστος αναγκαίας θρίας, ή να μειώσει να ακαρπή, κίνηση του αναγνώτη. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εν το πνεύματί σου. Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Κύπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αληστήσετε. Εις ουδέν ισχύει, έτι ημί πληθύνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλης κρυπίνε επάνω σκημένη, ουδέ και ους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν
και λάμπει πάση της εν τυχίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών το εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας που ήλθον καταλύσε. Αλλά πληρώσε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν του κράτημων και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο και δυνάμει και ενεργεία και βητής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του κατευθύνε ημίν πλουσία την Θεία Αρχάρη εν της έρνης ημών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του κέντρου γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενείς κατ' των θείων αυτού ποτισμών πράττουμε να καθίσεις του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των συνελθόντων και συμμετεχόντων στην ευθύνουσιν τάχτη υγείας προστασίας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του δυστυνή μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν να την αργούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακράντου η χαρευλογημένης η δόξου δεσμήνης την όρθια οτόπια η Μαρτέλου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων και μονέψατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παρατώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση του πνεύματι σου. Τα σκεπαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε. Κλείνον Κύριο τους και πάγουσον ημών. Ο Ιορδάνη βαπτίνε κατά δεξάμενος και αγιάς τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς. Δουλειά της κλήσεως του εαυτόν απένων σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον εμάς επί εσύ είναι του αγιασμού σου. Δια του ξεδούντου σου το μεταλλησός και ρατισμού και αγινάει στο μην Κύριε εις υγεία ψυχή και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και συνδόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου πατρί και το Παναγείο και αγαθό της οποίος πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της εξεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των ζων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών
δικαστησες ευέσι κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σοφιάστων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον στον δωρεόν αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Στου Κυρίου Ιησόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόχο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα και τα δεύματα εγκασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, δυνατά την ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ον εν το ονοματί σου κατεχόμεντα σήμερα, είναι ατάφτα ταχύ και εσείως εις πέρας αγάγομαι, πότισον δε ημών τη διάνοια, γεννήσθησον ημών τους βραχίων ασύνα πάντων αγαθών πράττωμεν και τα έργα του φωτός εργαζόμετα εις διακονία του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι που αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο ηχηνός Θεός ημών τες πρεσβείες παρακράνου και παραμαμαγές από του Μητρός Δια δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες των ημίων από αγιοδυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμιοδόξου προφήτου προδρόμου και πτωστηριών, των αγιοδόξων και παρακτήμων αποστόλων, των αγιοδόξων και κατοίκων μαρτύρων, των οσίων και θεόφωνων πατρεμών, των αγίων δικαίων θεοπατρών Ιωακήμ κι Άνης, και πάντων των αγίων λέει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Εγώ αγαπητοί μου, και υποψήφια κύριε Δήμαρχε, σας ευχόμεθα καλόν αγώνα, καλή αρχή εις δικές σας δηλαδή, επιθυμίες και εύχομαι να γίνει ένας καλός αγώνας και να επιτύχουμε το επιθυμητό. Να γίνει καλά έργα, να δει η πόλη αυτή το καλό και εύχομαι υγεία και χαρά σε όλους σας. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό δύναμο, μεγάλο. Να κάτσω κάτω. Καλώς ήρθατε.
Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να προσκυνήσω έναν φίλο, τον Αργύρο Αντινόπουλο, στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στο Δήμο Κλησίων. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει και δεν θα ξεκινήσω τα τοπικά, θα ξεκινήσω εγώ τους καλεσμένους που είστε πάρα πολλοί. Θα ζητήσω συγγνώμη αν ξεχάσω κάποιον, έχω γράψει ό,τι είδα, είστε πάρα πολλοί. Όπως επίσης θα με συγχωρήσετε και για την σειρά. Είναι μαζί μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισέλη Αθωμακοπούλου. Ο κύριος Γεράσιμος για την άλλη, βεβαίως από την αρχή έστειλε την παρουσία του. Ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, πρωθυπουργός. Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος, γραμματέας επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ζωή Ράπτη, γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Θανάσης Γλαχοπιώτης, αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και δημοτικός σύμβουλος του Μαρτίου. Η κυρία Μαριάνθη Καφετζή, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Φωτεινή Βρίνα, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Περιφερειακού Συμβουλίου. Η κυρία Ιωάννα Καλατζάκου, ο κύριος Θανάσης Βεζιγιάννης, πρώην δήμαρχος Νέου Κουσικού και πρώην γενικός γραμματέας του Κουσίου Εκπαιδευτών, η κυρία Ελένη Σκεπετάρη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σιμανόβριο Νοσοκομείο, η κυρία Δίνα Κολοβού, υπεύθυνη γυναικών Β3 και τοπική σύμβουλος Μελισσίων, η κυρία Βίκη Καθαρίνα, μέλος της Β3 ΝΟΤΕ. Μισό λεπτό τώρα. Δημοτική Σύμβουλη, ο κύριος Τάσος Δημητρίου, ο κύριος Ευάγγελος Δημητρέλος, ο κύριος Καθαρίνας Καράντιας, αναπληρωτής, ως το υπαλαθός. Η κυρία Κατερίνα Χατζοπούλου, ο κύριος Καθαρίνος Μουσάκης. Χρήσο, ναι. Ο κύριος Γιώργος Δεσποτίδης, ο κύριος Παναγιώτης Κατσουκρής, ο κύριος Νίκος Καφκάρης από το αγαπητό Χαλάνδρη, εδώ δίπλα, ο κύριος Πέτρος Παναγιώτης, ο κύριος Δήμαρχος Κοροπίου, ο κύριος Άστος Γκάντος, πρόεδρος ΕΚΟΥΣΟΥ, τέταρτου συστήματος προσκόπων κλησίων, ο κύριος Μανώλης Μανίκας, πρόεδρος κέντρου ο κύριος Αναγιώτης Καραποθέας, καθηγητής, για να μην έρθει. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον. Το γράφημα, στο τέλος θα σας πω. Το είπες εσύ. Κυρία Κουβαραβίνα. Έχει στείλει ένα χαιρετισμό που διαβάσω. Αργύρι αντιλημμένες υποχρεώσεις εκτός Αττικής με εμποδίζουν να παραβλεπώ την παρουσία της δημοτικής σας παράτασης. Θεωρώ ότι η υποψηφιότητά σου, Αργύρι Αντινόπουλε, για την διεκδίκηση του αξιώματος του Δημάρχου Κλησίων, τιμά την περιοχή και γεννά ελπίδες ότι ο Δήμος θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για μια δυναμική ανάπτυξη και προοπτική στο μέλλον. Η μακρά και πόλη. Το κύριο Σιδέρης, λοιπόν, από την Αγία Παρασκευή πρώην δήμαρχο. Να συνεχίσω με την κυρία Καρκαζία Θανασιάδου. Η μακρά και γόνιμη πορεία σου στα αυτοδιοικητικά και πολιτικά δρόμενα αποτελούν τα καλύτερα εγγένεια στην ηλικία. Στηρίζουμε την υποψηφιότητά σου, γιατί μέσα από σένα αισιοδοξούμε ότι η αυτοδιοίκηση γενικότερα θα βρει λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Φιλιακή καλή επιτυχία. Αυτός ο αναπληρωτισμός της κυρίας Καρκαζία Θανασιάδου. Και πριν ξεκινήσω τα δικά μου, θα ήθελα να κλείσω το μεταφέρω τις ευχές και την καλή επιτυχία από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Φίλες και φίλοι, σε αυτή την εκδήλωση δεν γίνεται να μην μιλήσω προσωπικά. Γιατί εσείς τον Αργύρι τον γνωρίζετε ως δήμαρχος, βουλευτή και ως υπουργό, εγώ όμως τον γνωρίζω ως συνάδελφο, ως δημοσιογράφο, από την εποχή που συνεργαζόμασταν στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky και 10 με τα χρόνια, είναι πολλά αυτά τα χρόνια πριν.
από την εποχή που ήταν πολεμικός ανταποκριτής, μάλιστα. Εκεί που κάναμε τις ώρες συνδέσεις και ο Αργύρης μας ακουγόντουσαν από πίσω να πέφτουν διάφορα και γίνωσε εκεί, όρθιος μπροστά στην τηλεόραση, στην κάμερα, να μας περιγράφει τα γεγονότα του πολέμου. Η τόλμη λοιπόν, η αποφασιστικότητα, οι γρήγορες αποφάσεις αλλά και η ψυχραιμία στις δύσκολες καταστάσεις ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Αυτά δηλαδή αυτονόητο είναι που πρέπει να έχει και να διαθέτει ένας σύγχρονος δήμαρχος. Μαζί με την εμπειρία του από τις εξίσου δύσκολες μάχες της πολιτικής, γιατί ξέρετε, ένα επιπλέον προσόν του Αργύρη Τινόπουλου είναι ότι προέρχεται και από την κεντρική πολιτική σκηνή, επέλεξε να θέσει για μια ακόμη φορά τον εαυτό του στην υπηρεσία του τόπου. Στην πρώτη του θητεία άλλαξε τα πλησία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί βιώσατε αυτή την περίοδο. Αυτή είναι την περίοδο την όμορφη και τη δημιουργική για τα Βρυλίσια. Θα τη δούμε στη συνέχεια σε ένα σύντομο βίντεο, αλλά μην το δείτε ως ένα βίντεο αναμνήσεων. Είναι, εγώ θα το έλεγα, ένα βίντεο προβολή στο άμεσο μέλλον. Για τη νέα τετραετία που έρχεται. Άλλοι μας θέλουν μπορούμε να το πούμε. Μπορούσαν να αναρωτηθούν τι δουλειά μπορεί να έχει ένας πολεμικός ανταποκριτής στο τιμόνι ενός Δήμου. Εμείς στα Φελίσια μπορούμε τώρα να φέρουμε την άδεια της αισιοδοξίας και κυρίως μια δημοτική αρχή που θα μπορέσει να προσφέρει αποτελεσματικές και άμεσες λύσεις στα μεγάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας. Απόψε η δημοσιογραφία έχασε ένα δημοσιογράφο, αλλά τα Βρυλίσια κέρδισαν το καλύτερο δήμαρχο. Ψηφίζουμε για την πόλη μας, ψηφίζουμε για τα Βρυλίσια, ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Για τον Αργύρη Τινόπουλο το εκλογικό θρίλερ τελικώς είχε ευτυχή κατάληξη. Με τη διαφορά των 147 ψήφων αναδείχθηκε ο νέος δήμαρχος των Βρυλισσίων. Νομίζω ότι είναι μια νίκη όλων των Βρυλισσιωτών και επειδή ακριβώς είναι νίκη όλης της πόλης, έτσι μαζί ενωμένοι θα προχωρήσουμε και στη νέα τετραετία χωρίς διαχωριστικές γραμμές και συμπλέοντας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της πόλης μας.
Διεκδίκηση σημαίνει διεκδίκηση και μάχη. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα ως τελεσμένο. Εμείς αλλάζουμε τα δεδομένα. Εμείς ανατρέπουμε τις καταστάσεις. Εμείς αυτό έχουμε να παρουσιάσουμε σαν έργο. Καταφέραμε και είμαστε μια κοινωνία συνένεσης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Και με συνέπεια. Πριν το κάνει στο βήμα για να μας πει πώς σκέφτεται να κάνει τα Βιβλίσια τη νέα τετραετία, την τετραετία 19-23, θα ήθελα να σου πω, Αργύρη, ότι ό,τι και να κάνεις, ένα στόχο να έχουν. Πώς θα διώξουν τη μιζέρια και την κατήφια από τα πρόσωπα των δημοτών. Καλή επιτυχία. Συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπε η φίλη μου η Πινελόπη, επειδή τώρα σας βλέπω και πιο έτσι γενικά, είναι εδώ και ο φίλος μου ο Κώστας ο Μουζάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Βελισσίων. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μέρα δεν είναι τυχαία. Η 21η Οκτωβρίου έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τα Βρυλίσια. Γιατί στις 21 Οκτωβρίου του 2002 η δική μας δημοτική παράταξη κέρδισε τις εκλογές στα Βρυλίσια. Ακριβώς σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια δημοτική τετραετία δημιουργίας, ενότητας και αισιοδοξίας. Εμείς τότε κάναμε τα Βρυλίσια δήμο πρότυπο. Εμείς τότε με το έργο μας αλλάξαμε την πόλη μας. Και εμείς οι ίδιοι τώρα αυτό το έργο θα το συνεχίσουμε με τη δική σας ψήφο, εμείς οι ίδιοι ενωμένοι και ανανεωμένοι. Γιατί σήμερα είμαστε πάλι όλοι εδώ. Σας βλέπω όλους, παλιούς και νέους, αποφασισμένους και ενωμένους σαν μια γροθιά. Βρυλίσια, έργα ξανά. Αυτό είναι το σύνθημά μας και αυτή είναι και η δική σας επιλογή. Γιατί έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε λόγια ή έργα, σε εσωστρέφεια ή ενότητα, σε υπεκφυγές ή αποφάσεις, σε προβλήματα ή λύσεις. Δηλαδή ανάμεσα σε καρέκλα ή σε δράση. Ανάμεσα σε δήμαρχο καθιστό, γατζωμένο στην καρέκλα,
και ανάμεσα σε δήμαρχο όρθιο στους δρόμους των Βηλυσσίων. Και γνωρίζω την επιλογή σας, γιατί μου τη δείχνετε κάθε μέρα που συναντιόμαστε όρθιοι στους δρόμους της πόλης μας. Και γιατί μου τη δείχνετε και σήμερα με τη μεγαλειώδη παρουσία σας. Στέλνετε παντού ένα ηχηρό μήνυμα. Ένα βροτερό όχι στην αδράνεια, στην εσωστρέφεια, στην παρακμή και στην εμπάθεια. Και ένα ηχηρό ναι στην αλήθεια, αλλά και στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη μας. Όταν το 2006 ο Καραμανλής με επέλεξε για υποψήφιο υπερνομάρχη και ήταν εντολή τότε και αποστολή που έπρεπε να εκτελέσω, δέχτηκα με έναν όρο. Να τρέξουν με ξέφρενους ρυθμούς οι χρηματοδοτήσεις στα Βρυλίσια. Πρώτα ολοκλήρωσα το έργο μου στο Δήμο και μετά έδωσα τον αγώνα για την υπερνομαρχία, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει με εκείνο το έργο τη νίκη της δικής μας δημοτικής παράταξης στις τότε δημοτικές εκλογές. Ναι, ανέλαβα τότε ένα ρίσκο, αλλά όχι για τα Βρυλίσια, ούτε για τη δημοτική μας παράταξη, αλλά για μένα. Γιατί κανείς δεν με διαβεβαίωνε τότε ότι αν δεν κέρδιζα την υπερνομαρχία, όπως και έγινε, ότι μετά θα εκλεγόμουν βουλευτής. Εγώ συνέχισα την πορεία μου στην πολιτική, αλλά το έργο μας συνεχίστηκε στα Βρυλίσια. Αυτό το έργο ερχόμαστε να συνεχίσουμε σήμερα, για να βγάλουμε μαζί με εσάς και με τους συνεργάτες μου, τους έμπειρους αλλά και τους νέους, τα Βρυλίσια από την αδράνεια, για να ξανακάνουμε έργα στην πόλη, για να ξαναφέρουμε την αισιοδοξία στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό είναι το δικό μου χρέος απέναντι σε εσάς που με κάνατε δήμαρχο, βουλευτή, υπουργό. Απέναντι σε εσάς που μου δώσατε την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας. Το δικό μου χρέος είναι να σας τα ανταποδώσω όλα αυτά. Με νίκη στις δημοτικές εκλογές, με σκληρή δουλειά, με έργα. Με τα έργα της νέας τετραετίας 2019-2023. Νέα τετραετία με νέα έργα, με νέους ανθρώπους. Για μια νέα εποχή στο Δήμο μας. Για μια νέα δημοτική μεταπολίτευση. Για μια νέα αρχή στην πόλη μας. Γιατί όλοι μας τα Βρυλίσια αξίζουμε καλύτερα. Δικαιούμαστε ένα Δήμο πρότυπο. Υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Όπως ήμασταν κάποτε. Ενωμένοι, χωρίς εσωστρέφεια, χωρίς διχόνιες, χωρίς εγωισμούς, χωρίς άγονες και ανούσιες αντιπαραθέσεις. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πλειοψηφία. Μια ισχυρή λαϊκή εντολή από εσάς. Γιατί μόνον εσείς μπορείτε να ανατρέψετε στην πράξη τον καταστροφικό εκλογικό νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Κλεισθένη, που στόχο έχει την παράλυση των Δήμων. Και σας παρακαλώ εδώ να δώσετε προσοχή, γιατί η ψήφο σας σε αυτές ειδικά τις εκλογές έχει τεράστια σημασία. Ειδικά στον πρώτο γύρο. Η ψήφο σας σε αυτόν τον πρώτο γύρο δεν μπορεί πια με αυτόν τον νόμο να είναι χαλαρή. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να είναι υπεύθυνη και αυστηρή. Γιατί μέχρι τώρα τι λέγαμε? Στον πρώτο γύρο δεν πειράζει. Μπορώ να ψηφίσω τον φίλο, τον γείτονα, τον συγγενή. Όποιο συνδυασμό και αν κατεβαίνει, για να βγάλω την προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική μου υποχρέωση. Και στο δεύτερο γύρο θα ψηφίσω τον δήμαρχο που θέλω. Γιατί στον πρώτο γύρο ψηφίζω για συμβούλους και στον δεύτερο γύρο για δήμαρχο. Αυτά μέχρι τώρα. Αλλά τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί με τον ύπουλο εκλογικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι βγαίνουν από τον πρώτο γύρο ανεξάρτητα από το ποιος δήμαρχος τελικά θα εκλεγεί. Έτσι, αν ένας δήμαρχος δεν έχει ισχυρή πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, δεν έχει και πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό σας ζητάω ισχυρή πλειοψηφία στον πρώτο γύρο. Για να έχουμε πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο και για να εφαρμόσουμε απρόσκοπτα το πρόγραμμά μας. Για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές στα Βρυλίσια. Για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Για να ξαναβρει ο Δήμος Βρυλισσίων την χαμένη έγκλη του.
Μαζική λοιπόν συμμετοχή στον πρώτο γύρο, υπεύθυνη και αυστηρή ψήφος στον πρώτο γύρο. Η δική σας συμμετοχή και η δική σας ψήφος είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνουμε τα έργα που θέλουμε στα Βρυλίσια. Γιατί εμείς ζητάμε την ψήφο σας για να κάνουμε έργα, για να δουλέψω, όχι για να πολιτικολογώ, ούτε για να κάθομαι σε καρέκλα. Τα έργα είναι το δικό μου ευχαριστώ προς εσάς. Τα έργα είναι το δικό μου χρέος προς εσάς. Και ποια είναι τα έργα για τα οποία ζητάω την ισχυρή πλειοψηφία? Πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε την όψη των Βρυλισσίων. Με συνέχιση των παρεμβάσεων στο κέντρο του Δήμου, ξεκινήσαμε το 2005. Μόνο που τώρα το κέντρο δεν περιορίζεται στην πλατεία Αναλήψεως. Επεκτείνεται μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και τους γύρω δρόμους. Η πλατεία Ελευθερίας είναι σημείο αναφοράς για τα Βρυλίσσια της δυτικής πλευράς. Ξέρω ότι αυτή η πανέμορφη πλατεία είναι παραμελημένη, όπως και όλα τα δυτικά Βρυλίσσια, όπως και η Παραδεμάτιος, όπως και τα άνω Βρυλίσσια. Με την ένταξη της πλατείας Ελευθερίας στο πρόγραμμα των μεγάλων έργων, δίνουμε το στίγμα μας. Ενώνουμε τον Δήμο Βρυλισσίων σε ένα ενιαίο πρόγραμμα για αναμόρφωση του κέντρου της πόλης. Τα δυτικά Βρυλίσσια από τις παρυφές εντάσσονται επιτέλους στον κεντρικό σχεδιασμό. Τα πανύψηλα δέντρα της πλατείας Ελευθερίας μπορούν να αποτελέσουν μια αρμονική συνέχεια με το κέντρο των Βρυλισσίων και την πλατεία Αναλήψεως. Δηλαδή τι κάνουμε? Συνεχίζουμε το έργο μας. Αξιοποιούμε την έκταση της ναυτικής βάσης. Ζωντανεύουμε το πάρκο. Μετατρέπουμε τα 52 στρέμματα σε χώρο αθλητισμού, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αναψυχής. Και αν κάποιοι προσπαθήσουν σε αυτά τα έργα να φέρουν εμπόδια, τότε αν χρειαστεί, ξανανεβαίνουμε και στην πουλτόζα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Όπως στην πλατεία Αναλήψεως, έτσι και στην ναυτική βάση, συνεχίζουμε το έργο μας. Βρυλίσσια, έργα ξανά. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Πρόκειται για δύο μεγάλα έργα, τα οποία όμως πρέπει να συνδυαστούν με ριζικές περιβαλλοντικές επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και κυρίως στις γειτονιές του Δήμου. Τα Βρυλίσσια χρειάζονται να αποκτήσουν ξανά δρόμους με κανονικά οδοστρώματα, φωτισμό και κυρίως πεζοδρόμια. Η όψη της πόλης πρέπει να αλλάξει ολοκληρωτικά, γιατί έτσι θα τονωθεί και η τοπική αγορά. Είμαι αποφασισμένος να ενισχύσω με κάθε τρόπο όλους τους επαγγελματίες και καταστηματάρχες των Βρυλισσίων. Πιστεύω στα δικά μας, στα βρυλισσιώτικα μαγαζιά. Η αγορά των Βρυλισσίων αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα. Να την αναδείξω σε αγορά με δική της ταυτότητα, σε όλα τα βόρεια προάστια. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Όχι με λόγια, αλλά με έργα, που γίνονται πάντοτε με τη συνένεση των επαγγελματιών. Γιατί όσοι γνωρίζουν τους επαγγελματίες και καταστηματάρχες των Βρυλισσίων, το καταλαβαίνουν. Η τοπική αγορά μπορεί να στηρίξει πλήρως τις ανάγκες της πόλης. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες γειτονικές αγορές. Και σας καλώ να ενισχύετε κι εσείς όλους τους επαγγελματίες και όλα τα μαγαζιά των Βρυλισσίων. Και να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδίδουν σε τιμές, σε ποιότητα, σε εξυπηρέτηση. Η καθημερινότητά μας πρέπει να περιλαμβάνει την βρυλισσιώτικη αγορά. Αλλά αυτή η καθημερινότητα είναι ανυπόφορη, χωρίς ασφάλεια. Το θέμα της ασφάλειας είναι για μένα πρωτεύον και αδιαπραγμάτευτο. Δεν επιλύεται με επικοινωνιακά κόλπα για το Θεαθήνε, αλλά με έναν μοναδικό και απλό τρόπο. Με τον τρόπο που προστατεύονται σε όλον τον κόσμο η ζωή και η περιουσία των πολιτών. Με την ενίσχυση της αστυνομίας. Το αστυνομικό τμήμα των Βρυλισσίων πρέπει να ενισχυθεί με σημαντική αύξηση του προσωπικού του. Είναι αδιανόητο για μένα ο κάθε δήμαρχος Βρυλισσίων να μην μπορεί να πείσει τον κάθε υπουργό προστασίας του πολίτη να στείλει 10 παραπάνω αστυνομικούς στα Βρυλίσσια. Σε κάθε περίπτωση,
στο θέμα της ασφάλειας είμαι κατηγορηματικός. Εγώ μπορώ να πετύχω από τον αυριανό αρμόδιο υπουργό την αύξηση της αστυνομικής δύναμης στα Βρυλίσια. Γιατί, το επαναλαμβάνω, η ζωή και η περιουσία προστατεύονται από τους αστυνομικούς, όχι από περιφερόμενους ιδιώτες επόπτες, οι οποίοι δεν είναι κακό να υπάρχουν, αλλά τα σπίτια των οικοκυραίων από τους κλέφτες δεν μπορούν να τα προστατεύσουν. Και στα Βρυλίσια κατοικούν νοικοκυραίοι, η υγιής μεσαία τάξη, αυτή που στοχοποιήθηκε και δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση, αλλά δεν έχασε την αστική αξιοπρέπειά της. Αυτή την αξιοπρέπεια θα την προστατέψουμε και για τους οικονομικά αδύναμους συνδημότες. Οι κοινωνικές παροχές πρόκειται να γίνονται με διακριτικότητα, γιατί έτσι με διακριτικότητα μπορούν να υποφελούνται από αυτές πολύ περισσότεροι. Γνωρίζω καλά ότι υπάρχει και η αθέατη πλευρά στην αστική τοπική κοινωνία μας. Άνθρωποι που δοκιμάζονται οικονομικά χωρίς αυτό να φαίνεται. Ο Δήμος Βρυλισσίων πρόκειται να τους βοηθήσει θεσμικά αλλά διακριτικά. Η κοινωνική πολιτική σε αστικές περιοχές όπως τα Βρυλίσια δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Γιατί δεν αρκεί να έχεις τρόφιμα στις αποθήκες. Πρέπει να βρεις και τρόπο να τα δώσεις με πλήρη καταγραφή και απόλυτη διαφάνεια. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και χωρίς όνομα. Αλλά με κωδικό παραλήπτη, με διακριτικότητα, για να προστατέψεις το πολυτιμότερο αγαθό του δοκιμαζόμενου νοικοκύρη, την αστική αξιοπρέπειά του. Και εδώ, αλλά και στην γενικότερη κοινωνική πολιτική μας, στενή πρόκειται να είναι η συνεργασία με την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία στα Βρυλίσια επιτελεί σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο. Το 2005, στα εγγένεια της πλατείας Αναλήψεως, διανύμαμε στους δημότες με κλήρωση 250 ποδήλατα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει επαναληφθεί από τότε σε άλλον Δήμο. Υπήρξαμε τότε πρωτοπόροι στις οικολογικές μετακινήσεις, στην καινοτομία, στις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Αυτόν τον καλό, αυτόν τον δημιουργικό, αυτόν τον χαμογελαστό εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Ενισχύουμε τη μετακίνηση με ποδήλατα, αλλά και με ηλεκτροκίνητα δίτροχα, όπως γίνεται σε εκατοντάδες ευρωπαϊκούς δήμους, όπου τα δίτροχα αυτά συχνά τα χορηγεί ο ίδιος ο Δήμος. Και επαναλειτουργούμε τη δημοτική αστυνομία και τη δημοτική συγκοινωνία με νέες σύγχρονες προδιαγραφές, με συστήματα τηλεματικής και με νέα λεωφορεία. Γιατί πώς αλλιώς θα περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αν δεν έχουμε σοβαρή και αξιόπιστη δημοτική συγκοινωνία, αν δεν ενισχύσουμε τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Δηλαδή και εδώ τι κάνουμε. Συνεχίζουμε το έργο μας. Ποιοι? Οι πολλοί νέοι που ήρθαν και καθημερινά έρχονται μαζί μας. Και εμείς που δημιουργήσαμε αυτή τη μεγάλη δημοτική παράταξη και σήμερα ενωμένοι είμαστε εδώ για μια νέα τετραετία δημιουργίας και έργου. Όπως και το Δίκτυο των Ομβρίων, που επίσης ξεκίνησε και αυτό το 2005 και το επεκτείνουμε, γιατί κανένας ευρωπαϊκός δήμος δεν πλημμυρίζει με την πρώτη καταιγίδα. Όπως και κανένας ευρωπαϊκός δήμος δεν είναι εξοπλισμό και αποκομιθεί των απορριμμάτων. Ο Δήμος χρειάζεται συνεργεία οδοκαθαρισμού, αλλά και συνεργεία για να αποκαθιστούν τα σπασμένα πεζοδρόμια. Άμεσα να κλείνουν τις λακκούβες, να εξαφανίζουν τις παγίδες από τους δρόμους για να μην σκοτώνει τον κόσμο. Πολύ απλά συνεχίζουμε το έργο μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της καθημερινότητας που εφαρμόσαμε το 2003, το 2004, το 2005, το 2006 και μετά. Μεγάλωσε στο Δήμο μια ολόκληρη νέων αυτοί που το 2 είτε γίνονται 30 χρονών
είτε ψηφίζουν για πρώτη φορά. Δηλαδή γίνονται 17 χρονών. Ξέρετε πώς είναι αυτοί. 3.338 δημότες. Δηλαδή το 15% του εκλογικού σώματος. Αυτοί οι νέοι, μετά την ενηλικίωσή τους, δεν έχουν δει ούτε ένα μεγάλο έργο στα Βρυλίσια. Κι όμως ξέρω ότι όλοι τους αγαπάνε αυτόν εδώ τον τόπο. Τον τόπο που γεννήθηκαν. Πήγανε σχολείο, έπαιξαν. Δημιούργησαν τις πρώτες φιλίες. Αυτοί δικαιούνται στην ερχόμενη τετραετία να δουν να απολαύσουν νέα μεγάλα έργα. Σαν αυτά που είδαν να υλοποιούνται οι λίγο μεγαλύτεροι τους. Τους οφείλουμε αυτά τα νέα μεγάλα έργα. Είναι το χρέος μας προς τη νέα γενιά των Βρυλισσιωτών. Προς τη νέα γενιά των Ελλήνων. Την γενιά που εγκαταλείπει την πατρίδα για να βρει δουλειά στα ξένα. Προς τη νέα γενιά που πρέπει να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα. Προς τη νέα γενιά που πρέπει να φέρουμε πίσω στα Βρυλίσσια. Γνωρίζω όμως καλά και την αγωνία χιλιάδων γονιών με παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα σχολεία της πόλης μας διαθέτουν εξαιρετικούς δασκάλους και καθηγητές. Εμείς οφείλουμε να εξασφαλίσουμε στους μαθητές το αυτονόητο. Λειτουργικές σχολικές αίθουσες, αλλά και χώρους άθλησης. Και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ο Δήμος οφείλει να κάνει αυτά που έχει αρμοδιότητα να κάνει. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να διδάξει γράμματα στα παιδιά, αλλά μπορεί να τους φτιάξει σχολεία για να μορφώνονται και γήπεδα για να αθλούνται. Και στη νέα τετραετία σκοπεύουμε να κάνουμε ένα νέο κλειστό γυμναστήριο. Και να αναμορφώσουμε τους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους, αυτούς που είναι ήδη γερασμένοι. Γιατί σε γερασμένα γήπεδα δεν μπορούν να αθλούνται νέοι άνθρωποι. Μιλάμε βέβαια για τα αυτονόητα που οφείλει να κάνει ο κάθε Δήμος. Ασχέτως αν στα Βρυλίσσια έχουμε να δούμε καινούργια γήπεδα πολλά χρόνια. Αλλά εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους, στα παιδιά και στους γονείς τους και κάτι πολύ παραπάνω. Ένα νέο τοπίο, ένα νέο μεγάλο χώρο αθλητισμού, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Και αυτό είναι έργο για τα Βρυλίσσια της επόμενης τετραετίας, με ορίζοντα όμως πολύ πιο μακρινό. Είναι ένα πρόγραμμα κυρίως για αυτούς που δεν ψηφίζουν. Για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας. Για το μέλλον της πόλης μας, για το μέλλον της Ελλάδας. Εσείς θα το εγκρίνετε με την ψήφο σας και εμείς θα το εφαρμόσουμε. Ο Δήμος όμως έχει και ένα ισχυρό, διαχρονικό πρέπει να πω, πολιτιστικό και εκτιμένο. Έτσι τώρα μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο πολιτιστικό άλμα, να μετατρέψουμε τα Βρυλίσσια σε πολιτιστικό λίκνο και να εξάγουμε το πολιτιστικό μας προϊόν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Δηλαδή τι να κάνουμε και στον πολιτισμό, να συνεχίσουμε το έργο μας. Αυτό που ξεκινήσαμε το 2, το 3, το 4 και μετά. Γιατί ο πολιτισμός αγκαλιάζει όλους. Και την πρώτη, και τη δεύτερη, και την τρίτη ηλικία. Και σε αυτή την τρίτη ηλικία δίνουμε επιτέλους τη δυνατότητα. Για χαρά, για δημιουργία, για ψυχαγωγία, για ταξίδια. Μέσα, αλλά και πολύ πέρα από τις σημερινές δομές του Δήμου. Θυμηθείτε για λίγο τη λαμπρή περίοδο της Ολυμπιάδας. Τους εθελοντές, όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους όριμους, το χαμόγελό τους, αλλά και τη χαρά της συμμετοχής σε κάτι μεγάλο. Αυτή η αισιοδοξία, αυτή η προσωπική ολυμπιακή φλόγα στη ψυχή του καθενός μας δεν έσβησε ποτέ. Δεν έσβησε ούτε στην οικονομική κρίση, ούτε στα μνημόνια. Σιγοκαίει. Και ήρθε η ώρα αυτή η προσωπική ολυμπιακή φλόγα στην ψυχή του καθενός μας να φουντώσει ξανά. Εδώ στον Δήμο μας, στη γειτονιά μας, στα σπίτια μας, στα δικά μας Βρυλίσσια, στον τόπο που αγαπήσαμε, που μπορεί για λίγο να μας πλήγωσε, να μας απογοήτευσε, να μας κούρασε. Αλλά τώρα, 15 χρόνια μετά από εκείνη τη μαγική εποχή της Ολυμπιάδας, ήρθε επιτέλους η ώρα να ξανακάνουμε τα Βρυλίσσια αυτά που ήταν κάποτε. Ο Δήμος των έργων, ο Δήμος της αισιοδοξίας, ο Δήμος της εξωστρέφειας, ο Δήμος της επιτυχίας.
Αφήνουμε οριστικά πίσω τη διχόνοια, τους προσωπικούς εγωισμούς, τις συκοφαντίες, τις αντιπαραθέσεις για τις καρέκλες, τα αρνητικά ρεκόρ της αναποτελεσματικότητας και των ψεμάτων, τα κούφια λόγια που δεν γίνονται έργα, τη θλιβερή διαχειριστική ρουτίνα. Βάζουμε τον πύχη όχι στα τάρταρα, αλλά στα ύψη. Σήμερα 21 Οκτωβρίου, ανήμερα της εκλογικής μας νίκης, σας δίνω μία και μόνο υπόσχεση, ότι εμείς θα σπάσουμε όλα τα δικά μας ατομικά ρεκόρ. Από το 2019 λοιπόν, περισσότερα έργα, περισσότερα χαμόγελα, περισσότερες νίκες. Τα Φρυλίσια ξανά στην κορυφή, γιατί σε εμάς ταιριάζει μόνον η σκληρή δουλειά, μόνον επιτυχίες, μόνον νίκες. Στα Φρυλίσια ταιριάζουν μόνο τα χρυσά μετάλλια. Και επειδή τα χρυσά μετάλλια θέλουν και σκληρές προπονήσεις, αλλά και χωρικούς. Θα σας πω και με τι λεφτά θα τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί την τετραετία 2002-2006 φέραμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις στο Δήμο 19 εκατομμύρια ευρώ. Άρα και εδώ δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε το έργο μας. Βεβαίως οι καιροί έχουν αλλάξει. Τα λεφτά έγιναν πιο δύσκολα. Αλλά οι διαδικασίες για να τα πάρεις έγιναν πιο εύκολες. Δηλαδή πιο ορθολογικές, πιο τυποποιημένες, πιο σύγχρονες, γιατί είναι πιστοποιημένες. Από τη θητεία μου στη Βουλή, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, γνωρίζω καλά τους μηχανισμούς διεκδίκησης κονδυλίων. Ειδικά για ένα Δήμο όπως τα Φρυλίσια, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη. Αυτή την εμπειρία, αυτή τη γνώση και τις προσβάσεις στα κέντρα των αποφάσεων θέλω να προσφέρω στον Δήμο μου, στον τόπο μου, στα Φρυλίσια, σε εσάς. Τι καλύτερη επιλογή μπορούσα να κάνω? Αν σας ρωτούσα, τον καθένα χωριστά, αλλά και όλους μαζί, θέλετε τον Αργύρη Τινόπουλο στη Βουλή ή στον Δήμο? Ξέρω την απάντησή σας, που την εκμυστηρεύεστε εδώ και καιρό, με τέσσερις μόνο μαγικές λέξεις που αγγίζουν το νου, αλλά και την καρδιά μου. Εμείς σε θέλουμε δήμαρχο! Και θα είμαι δήμαρχος όλων των φιλισιωτών, σε όποια πολιτική παράταξη και αν ανήκουν. Τώρα πρώτο κόμμα για μένα είναι το κόμμα των Φιλισίων. Δηλαδή να σας το πω όπως το αισθάνομαι. Εδώ μιλάμε για Φρυλίσια. Γιατί και ως βουλευτής για 8 χρόνια στήριξα τη Δημοτική Αρχή που με δική μου επιλογή με διαδέχτηκε. Χωρίς όμως να αναμειχθώ ποτέ στη διοίκηση του Δήμου. Αλλά και ως Υπουργός Εσωτερικών στη θητεία μου υποδέχτηκα στο γραφείο μου το 2014 τη νέα Δημοτική Αρχή και την βοήθησα, αν και ανήκει σε τελείως διαφορετικό πολιτικό χώρο. Γιατί έτσι όφυλα να κάνω και ως Υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή ως Υπουργός όλων των Δημάρχων, αλλά και ως Βρυλισιώτης. Όμως θα ήταν και υποκριτικό σήμερα να σας πω ότι δήθεν εγκαταλείπω την δική μου πολιτική ταυτότητα. Ήμουν και θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή των πολιτικών αγώνων. Και ειδικά τώρα που η πατρίδα δοκιμάζεται. Γιατί ανήκω στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και θα ευχαριστώ και όλες τις δυνάμεις μου για να γίνει ο Κυριάκος Δημοκράτης πολιτικός. Επειδή ξέρω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη μεγάλη παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, την οποία έχω υπηρετήσει όχι μόνο από τον υπουργικό θόκο, όχι μόνο από τα βουλευτικά έδρανα, αλλά και στους δρόμους και στις γειτονιές της Β' Αθηνών, στις δυτικές συνοικίες, στα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια, όταν λίγοι τολμούσαμε να εμφανιστούμε χωρίς μάλιστα αστυνομικές συνοδείες. Θέλω να την ευχαριστήσω, γιατί μόλις προχθές, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, 7 ολόκληρους μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές,
ο αρμόδιος γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος μου ανακοίνωσε τη στήριξη της υποψηφιότητάς μου από τη Νέα Δημοκρατία και το Δήμο Μιλησίων. Όπως ακριβώς εννοείται και δίνεται αυτή η στήριξη στους Δήμους από τη Νέα Δημοκρατία. Και το θέμα της στήριξης της Νέας Δημοκρατίας για τα Μιλήσια κλείνει εδώ. Και επειδή αυτό που σας λέω τώρα είναι και είδηση, θα θυμηθούμε λίγο και τη δημοσιογραφία, και φρέσκια είδηση, οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι σε ημερήσιες εφημερίδες που καλύπτουν το πολιτικό ή δημοτικό ρεπορτάζ μπορούν και να τη διασταυρώσουν. Και σε κάθε περίπτωση, σίγουρο, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, όποιοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται με τα κοινά της πόλης μας και δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό προσκλητήριο ενότητος, εξυπηρετούν, χωρίς βεβαίως να το θέλουν, τη σημερινή Δημοτική Αρχή που στις 20 Σεπτεμβρίου, πριν από κλείτως ένα μήνα, παραβρέθηκε στα εγκαίνια των κομματικών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως υπάρχει συγκεκριμένη αυτοδιοικητική πρόταση και κυρίως πρόγραμμα για το μέλλον της πόλης μας, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Από όπου και αν προέρχεται, αλλά όπως οι εθνικές εκλογές, έτσι και οι δημοτικές εκλογές, είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον δώσουμε ενωμένοι. Για σκεφτείτε το απλό. Οι πολιτικοί ανταγωνιστές μας θέλουν ενωμένους ή χωρισμένους. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για προσωπικές διαφοροποίησεις, ούτε για μικροεγωισμούς, ούτε για διχόνοιες, ούτε για συκοφαντίες. Σε όλα αυτά απαντάτε εσείς με τη σημερινή μεγαλειώδη παρουσία σας. Αλλά πάνω απ' όλα με την κοινή λογική. Γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά έργα ποιοι μπορούν να κάνουν, ποιοι έχουν να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για το αύριο των Βιλισσίων, ποιοι σε τελική ανάλυση μπορούν να αντιπαρατεθούν με επιχειρήματα, όχι μαζί μας, αλλά μαζί σας. Αρκετά δοκιμάζεται ο Δήμος 4 χρόνια τώρα, με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, στην οποία, όπως διαπιστώσατε, μέχρι τώρα δεν έκανα καμία αναφορά. Γιατί ύστερα από μια δικαιολογημένη αρχική περίοδος χάριτος, τι έργο έκανε μετά? Πότε τους είδατε για τελευταία φορά στους δρόμους των Βρυλισσίων? Πότε πήραν μια σημαντική απόφαση, όπως ταιριάζει σε κάθε τοπικό ηγέτη? Ας παρουσιάσουν το όποιο έργο τους, ας εκθέσουν τα επιχειρήματά τους και οι Βρυλισσιώτες θα τους κρίνουν. Εγώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο τους αντιμετωπίζω ως πολιτικούς ανταγωνιστές, όχι ως εχθρούς. Δεν ταιριάζουν στα ήθη των Βρυλισσίων οι μικρότητες, οι συκοφαντίες, οι ύβρες, από όπου και αν προέρχονται. Γιατί αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα του Δήμου. Αυτά λοιπόν πρέπει να λύσουμε για να ξαναγίνουν τα Βρυλίσσια αυτά που ήταν κάποτε. Δήμος ζηλευτός, Δήμος υπόδειγμα, Δήμος έργων και αισιοδοξίας. Περάσαμε στενάχωρα χρόνια και στα Βρυλίσσια και στην πατρίδα. Αυτή τη στεναχώρια από σήμερα εδώ στα Βρυλίσσια την αφήνουμε πίσω μας. Ατενίζουμε με αισιοδοξία αλλά και δυναμισμό το μέλλον της πόλης μας. Από σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή για τα Βρυλίσσια. Η νέα δημοτική μεταπολίτευση. Και στις 19 Μαΐου ξεχνάμε για πάντα την αδράνεια, την εσωστρέφεια, την αναποτελεσματικότητα. Από τα Βρυλίσσια της κρίσης περνάμε στα Βρυλίσσια της δημιουργίας. Από τον Δήμο της Γραφειοκρατίας στον Δήμο των Έργων. Από την πόλη της Συννεφιάς στην πόλη της Λάμψης. Και αυτή η μεγάλη αλλαγή, προσέξτε, δεν είναι μόνο στο Δημαρχείο. Είναι και στις ψυχές όλων σας. Πρέπει πρώτα εσείς να πιστέψετε ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ύστερα από τις δοκιμασίες που περάσαμε, ναι, μπορούμε να ξανανιώσουμε τη ζεστασιά και της δικής μας ολυμπιακής φλόγας που ποτέ δεν έσβησε αλλά πάντα σιγόκελε. Και τώρα ήρθε επιτέλους να φουντώσει ο δικός μας ολυμπιακός πυρσός, να ζεστάνει και να φωτίσει τις ζωές μας. Εμείς μια υπόσχεσή σας δίνουμε.
θα σπάσουμε τα ρεκόρ και θα κάνουμε τα Βρυλίσια όχι αυτό που μόνο ονειρευόμαστε, αλλά αυτό που τώρα πια αρχίζουμε να βλέπουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή μεγαλειώδη παρουσία σας. Στα Βρυλίσια τη λάμψη που δικαιούνται, θα ανταμώνουμε όλοι στους νέους δρόμους, στις νέες πλατείες και στα νέα πάρκα και θα λέει ο καθένας μας για τη σημερινή μέρα: ναι, ήμουν και εγώ εκεί! Εσύ 29 θα έρθεις. Σου έχουμε δώσει πρόσκληση. Άκου τι μου λέει. Άμα δεν γίνω να σου πω μια κάρτα. Για να τις σκίσω. Είναι υποψήφια βουλευτής. Στηρίζουμε το κύριο Αντινόπουλο. Εμείς. Εντάξει.